Πάμε τώρα στη Μαρία Τσαφυρίου να δούμε τι γίνεται με τον. Να το ξανακούσουμε, μπορούμε. Να ξανακούσουμε αυτό που ακούσαμε για το πρωί, παιδιά, αυτό το φοβερό ήχο, τον υπόκοφο που έχει ταράξει τη ζωή και τον ύπνο, δηλαδή αυτό. Σαν υπερφυσικό ακούγεται αυτό. Όλη η νύχτα. Όλη η νύχτα αυτό το πράγμα. Και μόνο τη νύχτα. Έχει ραντεβού μία η ώρα με έξι. Ναι, ναι, πάει. Ναι. Έλα, Μαρία. Ο Δράκος των Μετεώρων, Άκη και Ευλαμπία. Έλονται. Έτσι τον ονομάσαμε εδώ. Φαίνεται όμως πως σώπασε. Χθες το βράδυ οι κάτοικοι δεν άκουσαν αυτόν τον ήχο που του συνόδευε τόσα βράδια, εδώ και περίπου ένα μήνα. Και μάλιστα συγκεντρώθηκε χθες το βράδυ πολλοί κόσμος και από την ευρύτερη περιοχή. Και δεν ξέρω αν οι φωνές τους ουσιαστικά κάλυπταν αυτόν τον ήχο. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έφτασε στο σημείο και στο υδραγωγείο ένα κλιμάκιο της ΕΙΑΘ προκειμένου να ερευνήσει την αιτία αυτού του ήχου. Και το βρήκε. Νομίζω πως η λύση. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Να μας πει ο αντιδήμαρχος, θα ήθελα, πολιτικής προστασίας του Δήμου Παύλου Μελά, αν λύθηκε το μυστήριο τελικά. Καλημέρα. 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 Το μυστήριο δεν έχω πληροφόρηση ότι έχει λυθεί. Πάντως υπήρχε ένα πρόβλημα εδώ και αρκετές μέρες που προκαλούσε προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής. Μιλάμε για μια περιοχή περίπου των 100-200 μέτρων για τον ήχο αυτό. Εμείς ως Δήμος πληροφορηθήκαμε για τον ήχο αυτό πριν μια εβδομάδα επίσημα από την Ένωση. Ένα λεπτό, αντιδήμαρχε. Ένα λεπτό. Εχθές το βράδυ, κοπάναγε. Βαρούσε, ναι. Ήμασταν εδώ. Α, και χθες. Αλλά δεν σταμάτησε, παιδιά. Ναι. Είχε. Χθες το βράδυ, γύρω στις 1 ξεκίνησε πάλι. Ναι. Χτυπούσε. Αλλά δεν χτυπούσε μόνο αυτό. Αλλά είχε περί τα 300 άτομα εδώ πάνω με αυτοκίνητα, με μηχανές, κάνα χαβαλέ, σηκώσαν όλη την περιοχή στο πόδι. Αυτό ήταν χειρότερο. Και για θα να έλεγα κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν λύθηκε. Έδωσε το ραντεβού του ήχος και μέρο εμφανίστηκε. Τα δεν κλιμάκια λύθηκε το της θέμα. Δεν έχω μια κάποια τέτοια πληροφόρηση. Άρα βγάλετε παιδιά το σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Πάρτο. Πάρτο από εκεί. Ναι. Απλώς ναι. Να πούμε ότι κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τελειώνουν. Ο χαβαλές που γίνεται για αυτό το θέμα, όλα έχουν μια λογική λύση αν τα πάρουμε από την αρχή. Κλιμάκια της ΕΙΑΘ ανέβηκαν τουλάχιστον 3 φορές. Εγώ είμαι 5 βράδια εδώ πάνω. 3 φορές είδα τα κλιμάκια πάνω, μετρούσαν, κάναν τις μετρήσεις τους, οι άνθρωποι κάναν τη δουλειά τους. Θα περιμένουμε ένα επίσημο πόρισμα από την ΕΙΑΘ και από εκεί και πέρα θα ησυχάσουμε όλοι μας. Όχι, δεν θα ησυχάσετε από το πόρισμα, ρε παιδιά. Θα ησυχάσετε αν μας σταματήσει αυτό το πράγμα. Ναι. Ακούστε λίγο, ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τα πράγματα. Εγώ εδώ είμαι κάτοικος και είμαι και ο πρόεδρος φίλων του δάσους, ενός περιβαλλοντικός σύλλογος. Mm-hmm. Στο πρώτο άκουσμα αυτού του φαινομένου, θεωρήσαμε ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ένα γεωλογικό φαινόμενο, γιατί έτριζε το έδαφος και γιγόταν κάθε βράδυ παράξενος θόρυβος, δυνατός, εκοφαντικός. Ευτυχώς δεν είναι αυτή η εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά όμως οι κάτοικοι εδώ και 5 εβδομάδες, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει μήνες, λίγοι το ακούγανε και όσο πήγαινε αυξανόταν ο θόρυβος. Ναι. Στις 5 εβδομάδες το ακούσανε πάρα πολύ και πλέον τις τελευταίες μέρες γινόταν πανηγύρι από τον ήχο. Και όπως ακούσατε, είναι και τρομακτικός ο ήχος. Ναι, φανταστείτε να έχετε μια οικογένεια εδώ με τα παιδιά σας και να ακούσετε έναν τέτοιο θόρυβο από τα έγκατα της γης. Έχουμε καταλήξει, ενώ φωνάξαμε τον Δήμο και ο Δήμος έσπευσε. Η ΕΙΑΘ που αρχικώς φωνάξαμε, το πρώτο πόρισμα ήταν ότι δεν είχε να κάνει με Αθήνα. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία δημοσιοποίησης και τώρα σιγά σιγά λύνεται το ζήτημα, παιδιά. Οφείλω να πω ότι χρησιμοποιήσαμε την τηλεόραση για να λύσουμε προβλήματα. Δεν πρέπει να λύνονται έτσι τα προβλήματα. Τι έχει γίνει τώρα και πώς λέμε ότι μπορεί να λύθηκε το πρόβλημα. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι σωληνώσεις και μια αντιλία, γιατί αυτό ακούγαμε, που δημιουργήσε το θόρυβο. Εχθές το βράδυ το κλιμάκιο της ΕΙΑΘ που ήρθε μετά τις 1 το βράδυ και το άκουσε, κατέβηκε σε ένα άλλο υδραγωγείο πιο χαμηλά, χαμήλωσε την πίεση, το καταλάβαμε εμείς από τις βρύσες μας που μειώθηκε η πίεση του νερού και ξαφνικά ο θόρυβος έχει εξαφανιστεί ή τέλος πάντων ήταν πολύ λίγος. Εχθές το βράδυ όμως ο ήχος, όπως είπε και ο αντιδήμαρχος εδώ ο Άκης, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο ήχος του τουριστικού αξιοθέατου που κατάληξε να είναι εδώ πάνω. Φανταστείτε 500 άτομα με αυτοκίνητα να έχουν μαζευτεί αυτό το σημείο και να έχουν τον πόνο τους οι γείτονες εδώ πέρα οι κάτοικοι και να έχουν ξαφνικά και ένα καινούργιο φαινόμενο που λέγεται τουρίστες. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως
θεωρώ ότι πάμε για να λυθεί το θέμα. Όλη η ιστορία ούτως ή άλλως ήταν τρομακτική και επώδυνη. Κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι ήρθε συνεργείο της Δημόσιας Υπηρεσίας Ίδρευσης σε άλλο υδραγωγείο, πήγε, κάπως έκλεισε τη στρόφιγγα και έτσι λύθηκε λίγο το θέμα του ήχου. Αλλά να δούμε τι θα βγάλει και στο πόρισμα, να λυθεί το ζήτημά σας. Τώρα, λογικό είναι να έρχονται εκεί τα παιδιά, τα νέα, για να δουν τι είναι αυτό το φαινόμενο. Έχει τραβήξει την προσοχή όλων μας, όπως καταλαβαίνετε. Υπομονή. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα. Ναι, τι να κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Σου λέει δεν μας έφτανε ο ήχος, τώρα έχουμε γίνει και ατραξιόν. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.